έκλειναν εταιρείες. Συντεχνίες απέκλειαν λιμάνια. Συντεχνίες μπλόκαραν την κίνηση στις πόλεις. Ας το καταλάβουν λοιπόν όλοι. Αυτές είναι εικόνες από την Ελλάδα του χθες. Δεν είναι εικόνες από την Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Και τέτοιο χάλι δεν αξίζει σε κανέναν μας και κυρίως δεν αξίζει στη γενιά που έρχεται. Προσθέστε μάλιστα ότι βάζουμε τέλος σε όλα αυτά και με τη συνένεση της κοινωνίας, η οποία πράγματι πάντοτε είναι πολύ πιο μπροστά από τους πολιτικούς και η οποία το περίμενε να γίνει αυτό και η οποία το χειροκροτεί. Δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Προωθούμε συνεχώς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σπάμε ταμπού δεκαετιών. Ήδη για φέτος προγραμματίζονται απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων απόλυτα συμβατές με το Σύνταγμα και το υφιστάμενο νομικό καθεστώς. Απομάκρυνση επιόρκων, κοπανατζίδων, ανθρώπων που προσλήφθηκαν με πλαστά δικαιολογητικά ή που καταργούνται θέσεις τους, μια που συγχωνεύονται ή καταργούνται δημόσιοι οργανισμοί. Δεν αφορά αυτό τη μείωση του προσωπικού στο δημόσιο. Η μείωση θα γίνει σταδιακά μέσω του κανόνα 1:10. Η υποχρεωτική απομάκρυνση μερικών χιλιάδων προσωπικού θα γίνει για την ανανέωση του προσωπικού του δημοσίου. Θα φύγουν ακατάλληλοι ή οι επίορκοι και στον ίδιο αριθμό θα προσληφθούν αξιοκρατικά νέοι άνθρωποι. Η ίδια η πραγματικότητα μας λέει ότι...